Θέσματος Δέντρο Ζωή, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους γυμνώτες που παίρνουν την ασύλο, που μας κάνει την τιμή να πούμε για το έργο μας, όλοι μας, όλοι οι φορείς. Το Δέντρο Ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από μια τράπεζα αίματος, η οποία ιδρύθηκε από γονείς. Απευθύνεται σε γονείς, απευθύνεται στον κάθε εθελοντή που θέλει να δώσει αίμα, αίμα για τα παιδιά μας. Οποιοςδήποτε γονέας έχει πρόβλημα, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς. Υπάρχει στο σελίδα μας, υπάρχει στο Facebook. Δίνουμε αίμα όποτε χρειαστείτε. Θα θέλαμε βέβαια να σας έχουμε και κοντά μας. Όπως παραδείγματος χάρη την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, στο 27:30 Δημοτικό Σχολείο στο Λιβιακό Χωριό, έχουμε μια αιμοδοσία. Μαζί μας στην αιμοδοσία θα είναι και ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδα. Είναι γνωστός ο Σύλλογος, είναι για δόντες και για γνωστών. Βέβαια, σήμερα αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο από το να δείξουμε εμείς οι σύλλογοι, οι φορείς, οι εθελοντικές ομάδες το έργο μας. Έχουμε μπροστά μας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός ανοιχτού σχολείου. Ενός ανοιχτού σχολείου στην κοινωνία. Που παίρνει από την κοινωνία αλλά και δίνει από την κοινωνία. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σπουδαίο. Τα παιδιά μας μαθαίνουν από την ίδια την κοινωνία. Δεν έχω λόγια να σας πω να δείτε. Τα είχα γράψει, δεν θέλω να τα διαβάσω. Αυτά που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει να γίνεται σε σχολείο. Μια και μίλησε ο κύριος Καραμαγκάς για το Ολυμπιακό χωριό και την αιμοληψία που θα γίνει. Θέλω να πω ότι είναι κάποιοι φίλοι εκεί που τους ξέχασα και τους ζητώ συγγνώμη της ομάδας πολιτικής προστασίας του Ολυμπιακού χωριού, της οποίας είναι και εγώ μέλος. Με το οποίο θα κλείσει και η δήλωση. Να πω ότι έξω υπάρχει κουφές που μπορείτε όλοι να συγκριστείτε μετά.